παρουσίαση τότε της κυρίας της Αθηνάς, της αγαπημένης Αθηνάς Τσιγκαροπούλου, η οποία εκπώνησε και διδακτορική διατριβή πάνω στους κολακιώτες ζωγράφους στο Πανεπιστήμιό μας και θα παρουσιάσει αυτό το θέμα και στο σημερινό συνέδριο, η καλλιτεχνική ταυτότητα των κολακιωτών αγιογράφων 18ου-20ου αιώνας. Κυρία Τσιγκαροπούλου, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους σας, με υγεία εύχομαι. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε εσάς για όλη τη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της εκπόνησης αυτής της εργασίας παλαιότερα. Εξελίχθηκε βέβαια η έρευνα αυτή. Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους ηθήνοντες του Μουσείου για την επιτυχή διοργάνωση και για την επιτυχία γενικότερα του Συνεδρίου παρά τις εποχές που διανύουμε. Περαστικά στον κύριο Γρέκο. Υγεία σε όλους σας, σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους. Οι κολακιώτες αγιογράφοι έδρασαν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας από τα τέλη του 18ου αιώνα ως και τις αρχές του 20ου. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνονται οι κυριότερες περιοχές όπου εντοπίσαμε έργα τους. Με βάση τη μελέτη των υπογραφών τους έχουν εντοπιστεί 14 ζωγράφοι, οι 13 από τους οποίους προέρχονται από τρεις γνωστές οικογένειες της Κολακιάς. Φαίνονται εδώ πέρα τα ονόματα των πρωτοπόρων, των γιών τους αλλά και των εγγονών τους. Ένας από αυτούς, ο Κωνσταντίνος Ζωσιμάς, υπογράφει εκ Κολακιάς, δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω οικογένειες, συνεργάζεται όμως στενά με βάση τα υπογεγραμμένα έργα του με την πρώτη οικογένεια των Κολακιωτών. Με βάση τις υπογραφές των ζωγράφων, αλλά και ένα βιογραφικό σημείωμα του ζωγράφου, εγγονού ζωγράφου, του Δημητρίου Ζωγραφόπουλου, εγγονού του Σταυράκη Μαργαρίτη, που ανήκει στην πρώτη οικογένεια των Κολακιωτών, διαπιστώνουμε ότι οι ζωγράφοι μας ασχολούνται τόσο με τη φιλοτέχνηση εικόνων και επίτηδες έχω παραθέσει την διαφάνεια αυτή εικόνες από τους πιο σημαντικούς για να φανεί και η κοινή επιρροή των προτύπων, των σχεδίων που χρησιμοποιούσαν. Επίσης ασχολούνται με το χρήσωμα των τέμπλων, με τη διακόσμηση αυτών, είτε αφορά την διακόσμηση με ανθέμια, είτε με στιθάρια μεμονωμένων αγίων ή και παραστάσεων, ή και με την παράθεση παραστάσεων από το 12ο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη στις ζώνες του τέμπλου. Επίσης ασχολούνται με τη συντήρηση των εικόνων. Η συγκεκριμένη εικόνα που παραθέτω εδώ είναι φιλοτεχνημένη από το Δημήτριο Λάμπο και συντηρημένη μισό αιώνα αργότερα από ζωγράφο της δεύτερης οικογένειας Κολακιωτών, το Δημήτριο Χατζησταμάτη. Εδώ και η επιγραφή για την επιδιόρθωση. Παραθέτω ενδεικτικά και μία άλλη. Από το βιογραφικό σημείωμα που ανέφερα νωρίτερα, πληροφορούμαστε ότι πέρα από αυτές τις δραστηριότητες ασχολούνταν και με την ψαλτική τέχνη, γενικότερα με την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και τη διδασκαλία της αγιογραφίας σε νεότερους. Μάλιστα, ο Σταυράκης Μαργαρίτης φεύγει πολύ νέος από τη ζωή και η στεναχώρια του είναι που δεν έχει μεταφέρει την τέχνη στους επόμενους. Επίσης, από τις αφιερωματικές και όχι μόνο επιγραφές των έργων, αντιλαμβανόμαστε την αγάπη τους για την παιδεία. Οι υπογραφές τους και οι επιγραφές είναι ορθογραφημένες σε ποσοστό σχεδόν 100%. Σίγουρα, η προσωπικότητα του Θεόφιλου Παπαφίλη, του επισκόπου στην περιοχή της Χαλάστρας, κατά την περίοδο τουλάχιστον δημιουργίας του εργαστηρίου, συνέβαλε στην πνευματική ανάταση του ποιμνίου. Είχε ιδιαίτερη αγάπη για την παιδεία, για τη μόρφωση των ανθρώπων εκεί. Είχε την επιθυμία να δημιουργηθούν σχολεία τα οποία λειτουργούσε και με δικά του έξοδα. Είχε επαφές με επιφανείς ανθρώπους και μοναχούς τους οποίους καλούσε για ομιλίες στην περιοχή του. Όλα αυτά αποδεικνύονται από την αλληλογραφία του, από επιστολές που αντάλλασε με τον επίσκοπο, με τον Μητροπολίτη Δανιήλ, και όλα αυτά σε αντίξωες συνθήκες, γιατί η περιοχή, όπως φαίνεται μέσα από τον τύπο της εποχής, ταλανιζόταν από πλημμύρες του ποταμού Αξίου. Μέσα από κατάστοιχα ναών πληροφορούμαστε για το κόστος της δουλειάς των αγιογράφων που μελετάμε. Συγκεκριμένα από κατάστοιχα της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα αναφέρω ενδεικτικά και θα εστιάσω στο κόστος των δεσποτικών εικόνων που γνωρίζουμε μέσα από τις επιγραφές τους ότι αποδίδονται στην Κολακιώτικη Σχολή. 110,20 γρόσια σύνολο η εικόνα
εικόνες αυτές κόστησαν, 10 στον αριθμό, άρα υπολογίζουμε 11 περίπου γρόσια η κάθε μία. Μπορούμε να καταλάβουμε συγκριτικά τι σημαίνει αυτό για την εποχή, αν δούμε ότι 20 γρόσια κόστησε η παραγγελία του Παντοκράτορα στον Τρούλο σε άλλο ζωγράφο, 5 γρόσια η μεταφορά και τοποθέτηση των εικόνων, και από το ζήτα κατάστοιχο του συγκεκριμένου ναού της ίδιας χρονολογίας καταλαβαίνουμε από τα έσοδα του ναού, τα οποία από κεριά και από το δίσκο δεν ξεπερνούσαν τα 100 γρόσια, τι σημαίνει το ποσό αυτό για την εποχή εκείνη. Οι Κολακιώτες ξεκινούν τη δραστηριότητά τους με βάση τα υπογεγραμμένα έργα τους το 1784 και την ολοκληρώνουν το 1915. Με βάση τα ανυπόγραφα έργα τους, αυτό μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω χρονολογικά. Επίτηδες έχω αφήσει με αχνά χρώματα τα υπόλοιπα εργαστήρια, διότι τα στοιχεία αυτά αφορούν κάποια χρόνια πριν, ενδεχομένως να έχουν αλλάξει από τους μελετητές που επισταμένως ασχολούνται με τα συγκεκριμένα εργαστήρια. Γενικότερα το 18ο αιώνα, και παραθέτω εικόνες όχι από το συγκεκριμένο εργαστήριο, οι συγκεκριμένες προέρχονται από το Μουσείο της ΦΑΘ, ανήκουν στην καλλιτεχνική παραγωγή της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Εκείνο που παρατηρούμε τεχνοτροπικά είναι μια προσήλωση σε παραδοσιακές αρχές και αξίες, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Την περίοδο αυτή του 18ου αιώνα, οι Κολακιώτες ναι μεν υιοθετούν αυτά τα αποκρισταλωμένα πρότυπα, ωστόσο όμως η αγάπη τους για τη διακόσμηση, για την απόδοση της λεπτομέρειας, για τον εμπλουτισμό της χρωματικής κλίμακας είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτό είναι από τα παλαιότερα υπογεγραμμένα έργα τους, βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο επί της Εγνατίας. Ένα έργο που παραθέτω εδώ είναι λεπτομέρεια, είναι 5x5 εκατοστά από μία εικόνα, ένα 20x2 μέτρα, που αποδίδει τη Δευτέρα Παρουσία και βρίσκεται στη Χαλάστρα, στο Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου. Μπορείτε να δείτε με τουλάχιστον 3 διαφορετικές τεχνικές με πόση αγάπη αποδίδουν τις λεπτομέρειες τόσο στο θρόνο, στο κέντρο της παράστασης, όσο και στα φωτοστέφανα και τα φτερά των μορφών. Και μία ακόμα διαφάνεια με πρώιμα έργα τους, όπου φαίνεται η στατικότητα, η μετοπικότητα, αλλά αρχίζει να διαφαίνεται και η αγάπη για τη διακόσμηση, για την υιοθέτηση ανθεμίων στα άμφια των Αγίων και τα λοιπά. Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται, και επίσης πάλι δείχνω εικόνες όχι από το Κολακιώτικο εργαστήριο για σύγκριση, χαρακτηρίζεται από ανάκαμψη της οικονομίας, κάτι το οποίο θεωρείται απόρρια ιστορικών, πολιτικών και εμπορικών συνθήκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια οικοδομική έκρηξη, δημιουργούνται νέοι ναοί, μοναστήρια, επανδρώνονται παλαιότερα, τα οποία ενδεχομένως είχαν καταστραφεί ή επαναλειτουργούν αυτή την περίοδο. Οπότε από το 1835 και μετά έχουμε μία άνθηση, έχουμε μία ζήτηση αυξημένη για φορητές κυρίως εικόνες. Βέβαια βλέπουμε ότι το ύφος σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα αλλάζει και αρχίζουν σιγά σιγά τα λεγόμενα δυτικά στοιχεία να διεισδύουν στην τέχνη της εποχής και της περιοχής που μελετάμε. Οι Κολακιώτες αγιογράφοι δεν μένουν ανεπηρέαστοι από αυτήν την κατάσταση και όλη τη γενικότερη ατμόσφαιρα του 19ου αιώνα. Ωστόσο, μελετώντας επισταμένως τα έργα τους, βλέπουμε και τις εξής επιρροές. Η σύγκριση των έργων των Κολακιωτών αγιογράφων με έργα του ζωγράφου, ενδεικτικά αναφέρω, υπηρωτών γενικότερα, αλλά ενδεικτικά αναφέρω εδώ πέρα του Στέφανου Πανταζή ή Πανταζίδη από τη Βύσιανη των Ιωαννίνων, δείχνει ιδιαίτερη συνάφεια. Γνωρίζουμε ότι οι πυρώτες αγιογράφοι την περίοδο αυτή ανεβαίνουν βορειότερα, όχι μόνο για λόγους εργασίας ή διάδοσης της τέχνης τους, αλλά και γενικότερα για λόγους επικισμού, για δημογραφικούς λόγους. Είναι γνωστό και το παράδειγμα της Όσας, πάλι ενδεικτικά αναφέρω. Η ομοιότητα αυτή, ο ζωγράφος ο συγκεκριμένος και πολλά άλλα παραδείγματα δρούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη αυτής, δεν μπορεί να σημαίνει ότι συνεργάστηκαν, μπορεί να σημαίνει ότι κινούνται στην ευρύτερη σφαίρα επιρροής. Παραμένει λοιπόν το στυλιζαρισμένο ύφος, αλλά με την έντονη διακοσμητική διάθεση. Η επόμενη οικογένεια των Χατζησταματέων, στην καρδιά του 19ου αιώνα και προχωρώντας προς το δεύτερο μισό, βλέπουμε ότι υιοθετεί λίγο πιο λιτά πρόσωπα.
κλπ. Απομακρύνεται λίγο από την υπηρώτικη αυτή διάθεση και από την ιδιαίτερα διακοσμητική, σταδιακά την αποβάλλει τελείως προχωρώντας τα χρόνια προς το τέλος του αιώνα και έρχεται πιο κοντά, θα λέγαμε, με την τέχνη του στεργίου ζωγράφου και του άνθιμου του Αρχιμανδρίτη. Είναι πιο κοντά δηλαδή σε αγιορείτικα πρότυπα. Πάλι δεν σημαίνει ότι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται, αλλά ίσως ότι κινούνται στην ευρύτερη σφαίρα επιρροής της εποχής αυτής. Πάντως είτε στην πρώτη οικογένεια είτε στη δεύτερη, είτε οι επιρροές είναι υπηρώτικες είτε είναι πιο αγιορείτικες, ανάλογα και με την διάθεση του κάθε καλλιτέχνη, το πόσο αυτονομείται ή το πόσο συνεργάζεται με τους υπόλοιπους του εργαστηρίου του. Τα πρότυπα παραμένουν να είναι οι χάρτινες εικόνες και τα χαλκογραφικά τυπώματα όσον αφορά τα θέματα τα οποία πραγματεύονται. Είναι ένα μεγάλο θέμα ότι για το συγκεκριμένο εργαστήριο δεν έχουμε βρει αμφίβολα. Ίσως να μην σώθηκαν γιατί οι συνθήκες στην περιοχή της Χαλάστρας δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές γι' αυτό. Καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές. Ίσως όμως και να μην χρησιμοποιούσαν και να περνούσαν το σχέδιό τους κατευθείαν πάνω στην εικόνα, κάτι το οποίο δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό, γιατί όλα τα εργαστήρια της εποχής αυτής δούλευαν αμφίβολα. Βλέπουμε εδώ πέρα παραδείγματα και τη συνάφεια των θεματικών με τις χάρτινες εικόνες. Χαρακτηριστικό αυτό το τελευταίο, γιατί είναι σχεδόν πανομοιότυπη η αντιγραφή. Ο 20ος αιώνας βρίσκει το συγκεκριμένο εργαστήριο να εκπροσωπείται από τους ζωγράφους Χατζησταμάτη και τον Παύλο Ζωγραφόπουλο. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά ο Χατζησταμάτης, ο Μητάκος, ο Δημήτριος έχει ήδη φύγει από τη ζωή, μετατρέπει τη λαυτρευτική εικόνα σε έναν πίνακα θρησκευτικού περιεχομένου. Ο Παύλος Ζωγραφόπουλος που συνεχίζει την παραγωγή μέχρι το 1915, με συγχωρείτε, η ταύτισή του με τις οικογένειες των Καλακιωτών δεν προέρχεται μόνο από το βιογραφικό σημείωμα που αναφέραμε παραπάνω, αλλά προκύπτει και από τη μελέτη των Μητρώων Αρένων στο Δήμο της Χαλάστρας. Αρχικά διατηρεί φόρμες συγκροτημένες από την προηγούμενη περίοδο, πιο στατικές, και στην πορεία προς το 1915 το ύφος του γίνεται αρκετά δυτικότροπο και κινείται υπό την επιρροή γενικότερα της περίοδου αυτής. Λόγω της, ένα παράδειγμα από τον 20ο, δεν θα επιμείνω γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Είχα την πρόθεση να γίνει και μία σύγκριση με άλλους ζωγράφους και εργαστήρια, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Λόγω της εποχής που δρούνε οι ζωγράφοι που μελετάμε, δεν περιμέναμε να βρούμε πάρα πολλά εντύχια έργα τους, αλλά δεν περιμέναμε να μην βρούμε και καθόλου, καθώς δείχνουν ότι δουλεύουν σε μεγάλες επιφάνειες και τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Οι εικόνες μεγάλων διαστάσεων είναι αρκετές που βρήκαμε και αποδίδουμε στην παραγωγή τους. Το παλαιότερο εντύχιο έργο τους χρονολογείται το 1812, προέρχεται από την Παναγούδα, αποδίδεται στον ζωγράφο τον Μαργαρίτη Λάμπου, τον πρώτο της πρώτης οικογένειας. Αποδίδει ένα σπάνιο θέμα, ουσιαστικά το θέμα της Αμπέλου στην οροφή του ναού, ένα θέμα το οποίο πρόκειται για επιρροή από εικόνες με τα Βυζαντινές. Το βλέπουμε σε εικόνες μάλλον της κριτικής σχολής. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό μέχρι το 17ο αιώνα και παρότι δεν φέρει υπογραφή του ζωγράφου, με έργα του από τον ίδιο τον ναό μπορούμε να ταυτίσουμε την συγκεκριμένη τοιχογραφία στον Μαργαρίτη Λάμπο. Η παραγωγή των εντύχιων έργων συνεχίζει στον Άγιο Μινά με το Σταυράκι Μαργαρίτη που φιλοτεχνεί τα στιθάρια του ναού και ο οποίος σε πιο έτσι εκτεταμένη επιφάνεια δουλεύει στα Λαγινά Θεσσαλονίκης και αποδίδει την πλατιτέρα των ουρανών με τους ιεράρχες και ιερείς στην Κόγχη και η υπογραφή του έργου του έργων Σταύρου Μαργαρίτη εκ Κολακιάς. Ολοκληρώνουμε τα εντύχια έργα τους με τον ζωγράφο Δημήτριο Χατζησταμάτη στον Κολυνδρό Πιερίας.
Από την μέχρι τώρα μελέτη των εντύχειων έργων, παρατηρούμε ότι οι ζωγράφοι των οικογενειών που έχουν ασχοληθεί με αυτά είναι και αυτοί που πρωτοτυπούν και πρωτοπορούν σε σχέση με τους υπόλοιπους στην οικογένεια. Ο Μαργαρίτης λοιπόν Λάμπου είναι αυτός ο οποίος θέτει ουσιαστικά τις αρχές της συντεχνίας αυτής και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Αυτός ο οποίος δεν διστάζει από την αρχή του έργου του και από τα προημότερα έργα του να εξελιχθεί και να υιοθετήσει στοιχεία πιο δυτικά σε εισαγωγικά πάντα και λαϊκά επίσης σε εισαγωγικά. Ο Σταυράκης Μαργαρίτης με βάση τη μελέτη του έργου των υπογραφών του και μέσα από τις επιγραφές των συνεργασιών που προκύπτουν από αυτές είναι αυτός που συνεργάζεται με όλους τους ζωγράφους της οικογένειάς του αλλά και με ζωγράφους μεμονωμένους από τη Θεσσαλονίκη. Δεν διστάζει να διαφοροποιήσει τελείως το ύφος του και το στυλ με την πάροδο του δεύτερου μουσείου του 19ου αιώνα και να ανεξαρτητοποιηθεί τελείως από την υπόλοιπη οικογένεια. Και τέλος, ο Μητάκος ο Χατζησταμάτης είναι αυτός που δεν μένει σε αντιγραφές υποτύπων μέσα από, από τις κάρτινες εικόνες ή τα χαλκογραφικά τυπώματα, αλλά υιοθετεί νέα εκφραστικά μέσα. Εδώ μία χαρακτηριστική παράσταση του Προδρόμου, σπάνια για την εποχή που μελετάμε, με ευχαριστιακό και όχι εσχατολογικό περιεχόμενο, όπως επίσης και στην επόμενη διαφάνεια η απόδοση της αναστήλωσης των εικόνων με έναν τρόπο που θυμίζει καθημερινή, όχι που θυμίζει, που παρουσιάζει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργική ζωή στην Εκκλησία μας και δεν στέκεται στην απόδοση του ιστορικού γεγονότος. Με την ευκαιρία δείχνω και κάποια από τα αγαπημένα θέματα των ζωγράφων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεταξύ αυτών και σπάνιες απεικονίσεις, όπως η εκδίωξη των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο. Και βλέπουμε από τη μελέτη του έργου τους, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, ότι παρά τις κοινές καταβολές τους και τις συνεργασίες τους, δεν θυσιάζει κανείς από αυτούς το προσωπικό του ύφος στην προσπάθεια να δραστηριοποιηθεί. Εξελίσσονται επίσης και προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Όταν λοιπόν η κατάσταση από το 1875 μέχρι και το 80 και κάτι περίπου στη Χαλάστρα είναι δύσκολη λόγω πλημμυρών, μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη και πλέον το εργαστήριό τους μεταφέρεται εκεί. Επίσης, όταν βλέπουν ότι ότι οι συνθήκες οικονομικές είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν πιο ακριβή παραγωγή εικόνων, προσαρμόζονται σε αυτό. Φοιτήτριά μας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία, η Αναστασία Ιδελίμπαση, έκανε αντίστοιχες μετρήσεις και απέδειξε ότι σε συγκεκριμένες περιόδους το φύλλο χρυσού αντικαθίσταται στο βάθος των εικόνων από μεταλλικό φύλλο που μιμείται την απόχρωση του χρυσού. Το τελευταίο ενυπόγραφο έργο των Κολακιωτών Αγιογράφων του Παύλου Ζωγραφόπουλου είναι χρονολογείται το 1915. Τη χρονολογία αυτή δεν τη θεωρούμε καθόλου τυχαία. Είναι χρονιά που η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καταργεί ορισμένους κατά την τουρκοκρατία ναούς. Παναγούδα, Άγιος Αθανάσιος, Αγία Θεοδώρα μετατρέπονται σε προσωρινές κατοικίες των Ελλήνων προσφύγων και τα κειμήλια τους και η περιουσία τους με συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεταφέρονται στην Αγία Σοφία. Δεν υφίσταται λοιπόν πια άμεσα η ανάγκη για δημιουργία νέων φορητών εικόνων ή για επιζωγραφίσεις παλαιότερων ή για ανακαινήσεις ναών και τα λοιπά. Πάντως γενικά οι ζωγράφοι που μελετάμε για να ολοκληρώσω, πέρα από την προσήλωση την ορθόδοξη εικονογραφική παράδοση, αυτό νομίζω τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της παραγωγής τους δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει πια, υιοθετούν, είναι ανοιχτοί στο να υιοθετήσουν στοιχεία που θα τους κάνουν αγαπητούς στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, οι ζωγράφοι δεν μένουν στα όσα διδάχτηκαν, δημιουργούν, πρωτοτυπούν, εξελίσσονται και αυτό τους κάνει να μπορούν να σταθούν στην παραγωγή μεταξύ μεμονωμένων ζωγράφων, έργο των οποίων δείχνω ενδεικτικά εδώ και πολύ σημαντικών εργαστηρίων, του Σαμαρινιώτικου, του Γαλατσιάνικου, του Λιτοχωρητικού. Αναφέρομαι στα συγκεκριμένα γιατί με αυτά συμπορεύτηκαν παράλληλα στις περιοχές που δρούνε. Και ένα ενδεικτικό παράδειγμα θα αναφέρω από μια καταγραφή που κάναμε λίγα χρόνια
νωρίτερα σε 37 ναούς της Θεσσαλονίκης, της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, στις 898 εικόνες φορητές που καταγράψαμε, οι 167, δηλαδή ένα ποσοστό 19% ανήκει στην παραγωγή των κολακιωτών αγιογράφων. Οπότε αυτή η δυνατότητά τους να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στις απαιτήσεις και στις επιταγές της εποχής, τους σωθεί να πρωταγωνιστήσουν την περίοδο αυτή και να συμβάλλουν δυναμικά στην εξέλιξη της ζωγραφικής, όπως φαίνεται ανά οικογένειες παραθέτω εδώ το έργο τους την περίοδο αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο. Λίγο ξεπεράστηκε, εντάξει, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουση η ανακοίνωση. Ευχαριστούμε, Αθηνά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ όλους.